Καλησπέρα παιδιά, Τσεκ Τεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε κάτι το οποίο περίμενα αρκετό καιρό. Γενικά ξέρετε ότι έχω πάρει το PlayStation 4, ψάχνω να βρω παιχνίδια σε καλές τιμές, σε καλές προσφορές. Αγοράζω μεταχειρισμένα μιας και τα καινούρια είναι λίγο ασύμφορα, αντιπροσωπείες δεν στέλνουν, οπότε για να παίξω τα παιχνίδια που θέλω, τα προσπαθώ να τα βρίσκω σε καλές ευκαιρίες. Ξέρετε ποιο είναι το μοτίβο μου μέχρι τώρα, πώς λειτουργώ. Έτσι, χαζεύοντας τις προάλλες στο Insomnia, έπεσα πάνω σε αυτό εδώ το πακέτο. Αυτό εδώ το πακέτο περιέχει ένα από τα παιχνίδια που ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω και να παίξω για το PlayStation 4. Έχω το μοτίβο για να σας δώσω ένα hint του τραπεζιού που χρησιμοποιώ για τις δουλειές μου με τους χάρτες, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ οι χάρτες, οπότε πιστεύω πάνω κάτω λίγο παίζει να σας προειδεάζω τι θα δούμε. Η τιμή του πακέτου αυτού χωρίς τα μεταφορικά έκανε 25 ευρώ και 7 ευρώ τα μεταφορικά, δηλαδή σύνολο 32 ευρώ. Μου το στέλνει ο φίλος Πουλάς Νικόλος, το επίθετο του δεν θυμάμαι τον τόνο που έμπαινε. Όπου κάναμε τη συναλλαγή μέσω Facebook, του κατέθεσα τα χρήματα και μου το έστειλε. Είναι αυτό εδώ, ελπίζω να είναι αυτό που περιμένω, να είναι αυτό που θέλω. Όπως το θέλω, βασικά ξέρω τι είναι αυτό που θέλω, αλλά έτσι όπως το είδα και ακόμα καλύτερο ίσως. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα, θα σας το αποκαλύψω να το δείτε, να το καταλάβετε. Είναι ωραία η έκπληξη, για να δούμε τι έχει λοιπόν αυτό εδώ. Σας ξαναλέω, η τιμή αυτού εδώ πέρα που θα δούμε είναι 25 ευρώ. Είναι χώμα τιμή σχετικά για αυτό που έχει μέσα. Στην αγορά, στο Scrooge αυτή τη στιγμή, η χαμηλότερη τιμή είναι 60 κάτι ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Και τα-τα-τα-τον. Ω ναι. Είναι Uncharted 4, A Thief's End. Είναι η έκδοση η οποία έχει μέσα και διάφορα άλλα καλούδια με το Steelbook. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι ακριβώς το όνομα αυτής της έκδοσης, αν έχει κάποιο special όνομα. Δεν γράφει κάποιο χαρακτηριστικό πάνω στο κουτί, αλλά είναι η Steelbook Edition της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου game. Το Uncharted είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία το παρακολουθώ, αλλά δεν έχω παίξει κανένα της σειράς. Έτσι πήγα κατευθείαν στο 4, είναι ένα από τα παιχνίδια που ήθελα να αποκτήσω, ένα από τα παιχνίδια που ήθελα να παίξω. Και βασικά 30 ευρώ έχει, θα το βρείτε μεταχειρισμένο, 25 με 30 ευρώ μόνο το game. Οπότε με το που είδα αυτό το πράγμα λέω εδώ είμαστε. Είχα πάρει και το Gamer Guide, Strategy Guide του παιχνιδιού με 8 ευρώ από το Public. Υπάρχει ακόμα αν θέλετε να το τσεκάρετε. Και η έκδοση αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη, έχει ένα coin απ' έξω όπως βλέπετε. Νομίζω είναι από τα coin του παιχνιδιού. A Thief's End. Naughty Dog από πίσω έχει κάποια χαρακτηριστικά, είναι Special Edition η συγκεκριμένη, είναι Collectible Steelbook. Όπως καταλαβαίνετε θα δούμε steelbook μέσα, έχει ένα μικρό artbook, ένα hardcover artbook και ένα αυτοκόλλητο. Αν υπάρχει ακόμη θα το δούμε. Ανοίγοντας, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ που μας καλωσορίζει, είναι το artbook. Και αυτό που κλέβει σίγουρα την παράσταση είναι το steelbook, το οποίο είναι μοναδικό το στυλ του. Να βάλω όμως στην άκρη το συγκεκριμένο, να το βάλω από εδώ, υπάρχει μια συμμετρία. Βλέπετε εδώ ένα από τα σημειωματάρια μου, είναι από το στρατό τότε που πήγαινα φαντάρος. Έχω λόξα με αυτά, ναι. Λοιπόν, θα αφήσω το artbook, να δούμε λίγο το steelbook το οποίο θέλω να δω. Είναι εντυπωσιακό, είναι πανέμορφο το artwork, να σας το φέρω και όσο πιο κοντά να το δείτε. Είναι φανταστικό, είναι απλά φανταστικό, δηλαδή μου θυμίζει, είναι έτσι comic φάση, μου θυμίζει κάποια ωραία κόμικ που διάβαζα πριν από καιρό. Από την πίσω πλευρά βλέπουμε ένα σκηνικό που προφανώς φαντάζομαι θα είναι από το σκηνικό του παιχνιδιού μέσα. Και μέσα έχουμε, είναι και τα αυτοκόλλητα, ωραία, αυτά τα αυτοκόλλητα που έλεγε στο κουτί. Έχει, εν τω μεταξύ, να κρύψω γιατί υπάρχει ένας κωδικός, δεν ξέρω αν είναι ενεργοποιημένος ή όχι. Λοιπόν, είναι αυτά τα αυτοκόλλητα, το παιδί έκανε, χρησιμοποίησε τα τρία από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν με πειράζει, μεταχειρισμένα το παίρνω, δεν περίμενα κάτι super duper wow γι' αυτό, ούτε καν ήξερα ότι υπάρχουν, οπότε κομπλέ. Έχει ένα κωδικό εδώ μέσα, ο οποίος κωδικός, να σας πω γιατί είναι ακριβώς. Έχει digital content, είναι voucher code, ελπίζω να υπάρχει ακόμα διαθέσιμο και να μην το έχει κατεβάσει. Ελπίζω, αλλά και να το έχει κατεβάσει δεν με πειράζει τόσο αυτό. Έχει αυτοκόλλητο της Naughty Dog, να σας το φέρω πιο πάνω. Και τι άλλο έχει εδώ πέρα, Uncharted 4 για το PlayStation Plus. Και τα control, βέβαια πάνε τα παλιά συμβατικά steelbook, τα παλιά συμβατικά manual μέσα. Εντάξει, δεν έγινε κάτι.
Μπορείς να παίξεις και multiplayer όπως σου λέει εδώ πέρα. Και το game, εντάξει, όμορφο, συμβατικό, μου αρέσει γιατί δεν ήθελα να το αγοράσω digital, ήθελα να το έχω και κάποια στιγμή ελπιστώ να βρω σε μια καλή τιμή και τα προηγούμενα τρία για το PlayStation Remaster που τα έχουν κάνει για να μπορέσω να τα παίξω. Μέσα είναι από ό,τι βλέπετε πίσω, αν μπορείτε να ξεχωρίσετε, μαύρος χάρτης με χρυσά γράμματα στο steelbook να φαίνονται οι περιοχές φαντάζομαι. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Ίσως είναι από τα καλύτερα steelbook που έχω. Έχω αρκετά και γενικά προτιμώ τα steelbook τα οποία έχουν έτσι ένα όμορφο artistic και καλλιτεχνικό background. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Και πάμε και στο artbook. Θα το αφήσω εδώ πάνω. Πιο πάνω βασικά. Και πάμε να περάσουμε και στο artbook. Το artbook είναι αυτό εδώ. Μικρό αλλά θαυματουργό. Είναι αρκετά όμορφο, οπότε μπορώ να πάρω μια πρώτη εικόνα πριν να τα ανοίξω, θα το δούμε μαζί. Δεν ξέρω αν θα τα δει, η αλήθεια είναι 68 ευρώ ή full price γι' αυτό. Είναι τα παιχνίδια που ταξίζουν τα λεφτά τους. Η συγκεκριμένη έκδοση ταξίζει, αλλά 25 ευρώ ταξίζουν ακόμα περισσότερο. Είναι το υπέρτατο value. Έχετε δει ότι κατά καιρούς ψάχνω να βρω ευκαιρίες, προσφορές. Ψάχνω, σκανάρω και έχω ένα ταλέντο να βρίσκω ό,τι καλύτερο με την καλύτερη τιμή. Και βασικά ακούγεται και στον τόμο της φωνής μου πόσο χαρούμενος είμαι. Thief's End, The Art of Thief's End, ο Nate και ο Sam όταν ήταν μικροί. Έχουμε διάφορα σκηνικά από τη ζωή τους, πράγματα τα οποία θα δούμε προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω μέσα στο παιχνίδι και όχι μόνο, πώς σχεδιάστηκαν διάφορα επίπεδα του παιχνιδιού. Το πάω λίγο γρήγορα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Έχει μόνο εικόνες, είναι artbook, δεν έχει κάποιο κείμενο, είναι σχετικά απλό. Μπορώ να πω ότι είμαι υπερχαρούμενος για το συγκεκριμένο. Να σας μεγαλώσω λίγο, πραγματικά το θεωρώ ένα κόσμο μέσα παιχνίδι, είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια για το PlayStation. Έχω για το PSV, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ καλό. Ψάχνω να βρω σε καλές τιμές και τα προηγούμενα τρία ίσως και δεν ξέρω τις διαφορές. Έχει μία έκδοση που είναι το collection και τα τρία μαζί και είναι και τα τρία παιχνίδια ξεχωριστά. Έχω λίγο μπερδευτεί με τις εκδόσεις. Πιστεύω ότι η πιο ιδανική θα ήταν αυτή που έχει και τα τρία μαζί για να τα δοκιμάσω κάποια στιγμή. Αλλά θα μείνω με αυτό προς το παρόν και στον καιρό αν βρω κάποια καλή προσφορά θα προχωρήσω. Αυτό ήταν Uncharted 4 Special Edition. Νομίζω special πρέπει να λέγεται, αφού έλεγε και special στο από πίσω στα σχόλια. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το χαρήκατε όπως το χάρηκα και εγώ. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing παιδιά, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας!